Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου, ο Δήμος Βόλου πραγματοποίησε μια πρωτότυπη, ζεστή και ανθρώπινη εκδήλωση για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου, στο πεδίο του Άρεως. Δεν μπορεί η κοινωνία να αποστρέφει το πρόσωπό της από τις ανάγκες και από τις καθημερινές πιεστικές καταστάσεις που μπορούν να αφορούν τους ανθρώπους της ηλικίας. Εμείς τα ΚΑΠΗ προσπαθούμε, κάνουμε συνέχεια δράσεις ούτως ώστε να κρατήσουμε πραγματικά την αίσθηση και τη βεβαιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν συμπαραστάτη το Δήμο. Οι ηλικιωμένοι διασκέδασαν, έφαγαν, ήπιαν, συνοδεία μουσικοχορευτικού προγράμματος. Στην εκδήλωση συμμετείχε εθελοντικά το χορευτικό τμήμα του συλλόγου Puerto del Tango, το οποίο παρουσίασε πρόγραμμα επίδειξης τάγκο, ενώ ακολούθησε πλούσιο μουσικολαϊκό πρόγραμμα. Η εκδήλωση αυτή και η περσινή και η φετινή γίνονται με την βοήθεια και τη συμπαράσταση φυσικών ανθρώπων, επιχειρηματιών. Δεν επιβαρύνεται σε τίποτα ο Δήμος για την οργάνωση και το στήσιμο αυτής της εκδήλωσης και με μια μεγάλη προσπάθεια και με την πολύ καλή δουλειά των εργαζομένων στα ΚΑΠΗ και εθελοντών, καταφέρουμε να δώσουμε χαρά σε αυτούς όλους τους ανθρώπους. Ο χορός, το τραγούδι, οι καλλιτεχνικές παραστάσεις, οι οργανωμένες εκδρομές, καθώς και αρκετές άλλες ευκαιρίες δημιουργικής ενασχόλησης που τους προσφέρονται, αποτελούν δραστηριότητες, στις οποίες οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν μαζικά. Είναι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία ένα παράδειγμα αισιοδοξίας για όλους μας η τρίτη νεότητα των ανθρώπων αυτών.